Παπαρίζου 2005 στην Ουκρανία. Έγινε χαμός. Τα σηκώσαμε όλα στον αέρα. Και θα τα σηκώσουμε και εδώ. Γαλάτια, το 2005, τη μέρα της Eurovision το Μάιο, εσύ πού ήσουν, α? Ήμουνα 10 χρονών, δημοτικό, και πανηγυρίζαμε, νομίζω τσίριζα κι εγώ, γιατί ήταν τόσο έντονο. Εγώ υπηρετούσα τη μάνα πατρίδα, ήμουνα στο στρατό, μετρούσα μέρες για να απολυθώ και μαζευτήκαμε όλοι στο καψιμί. Παραγγείλαμε πίτσες που απαγορεύεται, αλλά εμείς το κάναμε. Και είδαμε όλοι live την Ελενάρα που φέρε την πρωτιά. Θεά. Όχι πανηγυρίζαμε, μόνο που δεν. Βγήκε με τόση αυτοπεποίθηση, κούκλα, Θεέ μου, τη θυμάμαι σαν χθες αυτή τη μέρα. Coach, θυμάσαι ότι την Έλενα τη σήκωσαν πολύ ψηλά και έπαιξε και λίρα. Ναι, ήταν δύο, εγώ είμαι μόνος μου. Όχι, αγάπη μου, θα με σηκώσεις. Πάμε. You are the one, you're my number one. Το έχουμε. Θα έχετε κάποιο γούρι μαζί σας πάνω στη σκηνή? Το γούρι που θα έχουμε στη σκηνή είναι μια κάλτσα παιδική που έχουμε, δική μου προσωπικά, που δεν έχει βληθεί ποτέ. Κι εγώ έχω το ζευγάρι. Έχεις το ζευγάρι της? Φυσικά. Της έψαχνα. Πώς σας φαίνεται η θέση που κληρωθήκατε? Κληρωθήκαμε στην πρώτη θέση. Θα φάμε την κρυάδα της αρχής, αλλά θεωρώ ότι θα τα πάμε μια αρκετά καλά. Ποια χώρα περιμένετε να σας ψηφίσει? Όλες οι χώρες θα μας ψηφίσουν. Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ? Να βγούμε πρώτοι, άρα όλες οι χώρες. Υποδεχτείτε στη σκηνή του Just the Two of Us τη Γαλάτια και τον Γιώργο. You're my lover, undercover. You're my secret passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Από τα καλύτερά σας! Νίκο μου, αγάπη μου! Γιώργο μου, εδώ! Αγαπημένα. Η νέα Έλενα Παπαρίζου γεννιέται εδώ στη σκηνή του Jazz! Πώς το έκανε αυτό! Περιμένα να σηκωθείς και να κάνεις τον τρουντουντουντουν αυτό! Του είπα να με σηκώσει! Έλλη μου φωκάζε, παιδιά, γι' αυτό δεν το κάναμε! Μα του είπα εγώ! Δεν με σήκωνε! Του λέω τόσο βαρύ, δεν με σηκώνει. Σήκωσε με, Γιώργο μου, τώρα. Καλά είμαστε. Έλα, Γιώργο μου, κάτω. Άσε καμιά άλλη φορά. Δεν νομίζω να έχεις άγχος ότι θα έπρεπε και εσύ να φέρεις την πρωτιά στο Γιώργο. Όχι, καλέ, εγώ την έχεις αυτή την πρωτιά. Ναι, ναι, με έχει εμένα, νούμερο ένα. Έχεις ένα ακριβώς, το number one του Γιώργου, κυρίες και κύριοι. Στεφάνη του είμαι. Μίκη μου.
Πολύ χαρικωμένοι ήσασταν, παιδιά μου. Πολύ χαρικωμένοι. Με πια άρχισε, τον βλέπει. Και πήγε πάλι δίπλα σου για και να κάνει αυτά τα υπέροχα που κάνει. Είπατε βέβαια και το τραγούδι που η Έλενα το είχε, μας είχε πάει όλους στα ουράνια. Καλή είχαμε βγει στους δρόμους. Βέβαια. Μια χαρά. Μια χαρά, χαρικωμένη ήσουν. Και χτες να πούμε και αυτό. Βγήκε η δικιά μας η Έλενα Παπαρίζου μετά από 19 χρόνια στη σκηνή και ξεσήκωσε την Ευρώπη, την είδατε. Ήταν φανταστική. Ναι, ανυπομονούσαμε, κοιτάγαμε όλοι από το σπίτι. Ελενάρα, έλα, θυμηθήκαμε εκείνες στιγμές, σταμάτη. Κοίταξε, ήταν τόσο έντονη εχθές η παρουσία της Έλενας και αυτό που ήταν άδικο που βγήκατε εσείς αμέσως μετά. Εσύ ήταν άδικο. Βέβαια, έγινε πιο ελληνοπρεπές το τραγούδι όσον αφορά την αγγλική έκφραση. Δηλαδή, ήθελε λίγο περισσότερη προσοχή στα αγγλικά μας. Να έχουν έναν αέρα άλλο. Ήτανε ναι, λίγο... είναι γνωστό ότι οι Κύπροι δεν μιλάνε καλά αγγλικά. Μιλάνε πολύ καλά. Μιλάνε και αγγλικά και κοίταξε, μιλάνε αγγλικοκυπριακά. Ένα δικό τους... Είναι δικό μας, ναι. Είναι εντελώς δικό σας. Είναι εντελώς δικό σας. Τι πρόσεξε, παιδιά, ο Σταμάτης Φασουλής. Ναι, το μαρτυρήσατε, κύριε Φασουλή, γιατί τα μαρτυράτε όλα. Δεν τα μαρτυράω, γιατί... απλώς εκφράζομαι, υποτίθεται. Έχει πολύ το δίκιο. Αυτό. Γιώργο. Αγαπημένε μας. Α, μην αρχίζεις έτσι. Δώσε και τα τεσού. Δώσε και τα τεσού της Eurovision. Ο Νίκος Αρσενάκος, τον αγαπάω πάρα πολύ. Το έχω ήδη ερωτήσει. Και ο Γιώργος Κοκλώνης. Καλέ. Γιώργο με λένε σήμερα. Και ο Γιώργος Χατζηγιάννης. Λοιπόν, Έλενα, γαλάτια μου. Ήταν ωραία η προσπάθεια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε βλέπω στη σκηνή και κάνεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πολύ έξω και από σένα και από τη ζωή σου και από όλα αυτά τα οποία κάνεις. Όμως εφόσον κλήθηκες να τα κάνεις, τα κάνεις πολύ καλά. Έχεις έναν αυθορμητισμό ο οποίος είναι όμορφος. Είναι, ζεις με έναν τραγουδιστή 24 ώρες, οπότε αυτό είναι πολύ βοηθητικό σε σχέση με τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν μόνο τις πρόβες. Εσύ τον εκμεταλλεύεσαι όλη τη μέρα, οπότε αυτό βοήθησε. Αυτό είναι αλήθεια. Σε εκμεταλλεύεται. Ναι. Δεν θα κερδίζεις τη Eurovision, αλλά ίσως μια θέση σε μια πρωινή ζώνη μπορεί να την κέρδιζες. Ναι. Το jazz θα το κέρδιζε στη βραδιά της Eurovision. Θα πω εγώ. Σήμερα δεν θα το κέρδιζε. Όχι λες εσύ. Σήμερα όχι. Όχι. Άρα δηλαδή το 3 σου είναι εδώ. Όχι το 3. Α, ήταν να ξέρουμε. Είμαστε σε μεσαία ζώνη. Κέτι. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Και από μένα. Είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Γιώργος. Στο 11ο live εσύ έχεις αποκτήσει έναν αέρα, σήμερα έχεις αέρα Eurovision, το έπαιξες πάρα πολύ ωραία. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ότι ζεις με αυτόν τον τραγουδισταρά, οπότε κάνεις πάρα πολλές πρόβες και γι' αυτό και έχεις τέτοια εξέλιξη, αυτό που βλέπουμε σήμερα στο 11ο live. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, ωραία εγώ τα σχόλια. Αυτό το πάρτι μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα, να ξέρεις ότι είναι από τα αγαπημένα μου του τζαζ. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μας την που είναι ο Γιώργος σήμερα. Ο Γιώργος κρύβεται πίσω από πάρα πολλές συμμετοχές στο Eurovision. Μα γι' αυτό θέλω όλα τα ντεσούς. Πάρα πολλές είναι. Λοιπόν, έχουμε όλο το βράδυ, Γιώργο, να πούμε πολλά. Γρήγορα, φύγετε στην Κατερίνα Σικούδη. Και εμείς τι θα κάνουμε.